Πόσο σου έλειψε να παίρνεις παιχνίδια στη φυσική σου θέση και πόσο πιο άνετα νιώθεις από δεξιά? Sim, primeiramente boa noite. Eu sou lateral direito de origem e claro que me identifico melhor com esse lado. Mas eu sempre tive uma facilidade em jogar em algumas outras posições também, né? Então, muitas vezes os treinadores confiam em mim para fazer algumas outras posições e pronto, eu tento dar sempre o meu melhor. Mas, claro que o lado direito é o meu lado mais normal, né? Σίγουρα είναι κάτι το οποίο το είχα δηλώσει και παλιότερα, νομίζω. Το γεγονός ότι είμαι ένας φύσης δεξιός οπισθοφύλακας και έχω παίξει ουσιαστικά σχεδόν όλη την καριέρα μου. Από την άλλη πλευρά, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά το γεγονός ότι επειδή έχω και κάποια άλλα χαρακτηριστικά τα οποία με κάνουν να μπορώ να αγωνιστώ και σε κάποιες άλλες θέσεις, μερικές φορές οι προπονητές μου, όταν χρειάζονται κάποιον παίχτη για να μπορούν να, καλύψει κάποια κενά, με χρησιμοποιεί και εκεί πέρα προσπαθώ να κάνω και εγώ, να δώσω τον καλύτερο με αυτό. Ωστόσο, σίγουρα αισθάνομαι και εγώ καλύτερα όταν αγωνίζομαι στις δεξιούς οπισθοφύλακες. Και εκεί πιστεύω ότι μπορώ να αποδώσω καλύτερα. Το τελείωμά σου, ωστόσο, δεν ήταν κλασιού δεξιού οπισθοφύλακα, ήταν μάλλον δεξιού εξτρέμ. Με ζουγμάτιναν φόη λατραδρέιτ, φόη στρέμου δρέιτ. Foi, foi. Eu acho que foi um pouco de extremo ali, né? A gente tenta fazer todos o que der para fazer, o importante é estar no campo. Πράγματι, εντάξει, θύμισε περισσότερο δεξιό εξτρέμ, είναι αλήθεια. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι βρίσκομαι στον αγωνιστικό χώρο και από εκεί πέρα προσπαθώ να δώσω τον καλύτερο μου αυτό. Και το σημερινό παιχνίδι είχε δύο όψεις. Το πρώτο ημίχρονο που κάναμε πάλι κάποια λάθη και δεχτήκαμε γκολ. Ως κομμάτι της αμυντικής γραμμής που σίγουρα δεν είναι η μόνη που αμήνεται, πώς το βιώνεις αυτό στον αγωνιστικό χώρο και τι θεωρείς ότι πάει στραβά? Acho que tudo tem que ser analisado não de uma forma simplista, né? Mas sempre olhando a fundo cada gol, cada momento. E claro que a gente tem sofrido bastante gols, o que não é normal. Mas o Garcia tem tentado trabalhar, nós temos conversado entre a gente também. Hoje sofremos dois gols de bola parada, né? Então a gente sempre está tentando ver o que está acontecendo e tentar melhorar. Mas às vezes acontece, né? Segura. Πρέπει πάντα σε κάθε στιγμή του παιχνιδιού να κάνουμε μια σωστή ανάλυση του παιχνιδιού, μια όχι απλοϊκή, θα έλεγα, εξήγηση, γιατί είναι εύκολο να πούμε κάποια πράγματα. Ωστόσο, πρέπει αυτά τα οποία λέμε να έχουν κάποιο βάθος για να μπορούμε να βρούμε τις σωστές αιτίες. Εμείς από τη δικά μας την πλευρά, οι ποδοσφαιριστές, και μεταξύ μας το συζητάμε αρκετά συχνά και ο προπονητής μας προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατό για να μας βγάλει το καλύτερο μας σε αυτό αμυντικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, δεχτήκαμε δύο γκολ από στατικές φάσεις, κάτι το οποίο δεν είναι σύνηθες για μας. Γενικότερα, δεν είναι σύνηθες μια μεγάλη ομάδα να δέχεται τόσο πολλά γκολ. Το ξέρουμε και εμείς από τη δικά μας την πλευρά. Προσπαθούμε στις προπονήσεις να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό και νομίζω ότι θα βρούμε τις κατάλληλες αιτίες για να βρούμε και τις κατάλληλες λύσεις για να διορθώσουμε αυτό το οποίο συμβαίνει.